Γεια σας, είμαι η Λαμπρινή, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα θα μιλήσουμε για δύο καταπληκτικά αρώματα με ylang ylang που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πριν συνεχίσουμε όμως, παρακαλώ πολύ για μια εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα βίντεό μου και πάμε να προχωρήσουμε στο βιντεάκι μας σήμερα. Λοιπόν, το ylang ylang είναι ένα κίτρινο λουλούδι που συνήθως τα αρώματα προσδίδει ένα πιο τροπικό χαρακτήρα. Εγώ μέχρι τώρα με τα λουλούδια δεν τα πηγαίνα καλά στα αρώματα, με ενοχλούσαν και ιδιαίτερα στο λαιμό. Όταν ένα άρωμα είναι πολύ λουλουδάτο, όταν είναι καθαρά λουλουδάτο, όμως με αυτή τη νότα, με το ylang ylang, κατάφερα να αγαπήσω και να εμβαθύνω περισσότερο σε αρώματα που έχουν λουλούδια, κατά κύριο λόγο κίτρινα, τα προτιμώ από τα λευκά. Οπότε σε δύο που έχω καταλήξει, θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά για μένα. Και ήθελα να σας τα δείξω, γιατί όποιος σκέφτεται να ψάχνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε και πολλές περιστάσεις τώρα το καλοκαίρι, γάμους, βαφτίσια, εξόδους, που χρειάζονται έτσι κομψά αισθησιακά αρώματα, ήθελα να τα προτείνω γι' αυτό. Λοιπόν, το πρώτο είναι σε ένα μικρό travel size από Mikaelef. Ακόμα και το travel size όμως είναι πολύ περιποιημένο, χρυσό καπάκι, βλέπετε τα γράμματα, είναι εκπληκτικό. Και είναι το από Mikaelef το ylang in gold. Θα σας βάλω φωτογραφία το μπουκάλι. Υπάρχουν δύο μπουκάλια, ένα λευκό με χρυσό και ένα που είναι διάφανο και μέσα ο χυμός έχει ριδίζον σκόνη, είναι υπέροχα και τα δύο. Λοιπόν, αγαπώ και τα δύο αρώματα, θα σας πω το δεύτερο αργότερα, ναι, ας ξεκινήσουμε με αυτό, πάει το καπάκι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε... καταρχήν κυκλοφόρησε το 2012, ο αρωματοποιός είναι Jean-Claude Astier και έχουμε ένα γλυκό βανιλένιο, φρουτώδες, με πολλά κίτρινα λουλούδια και κάπου εκεί μέσα λίγη καρύδα. Γελάω γιατί αυτό το άρωμα κατευθείαν σου θυμίζει παραλία. Κάνει και λίγο πιο λοσιόν παραλίας, λίγο αντιλιακό, σε πολύ εκλεπτισμένη μορφή, καμία σχέση, δεν είναι φτηνιάρικο η μυρωδιά, αλλά αυτό σχετικά με το άλλο κάνει περισσότερο έτσι αυτές τις λοσιόν με την καρύδα και με που βάζουμε στις παραλίες. Αλλά όμως είναι πολύ καλοφτιαγμένο. Οι νότες που έχει είναι τρελές, θα σας τις διαβάσω. Έχει πάρα πολλές νότες μέσα, τόσες που γι' αυτό όταν το πρωτοψέκασα, λίγο δεν καταλάβαινα τι μύριζα στην αρχή. Μέχρι λίγο να στεγνώσει και να αρχίσω να καταλαβαίνω το άρωμα και εφόσον το φόρεσα κάποιες φορές. Θα ψεκάσω λίγο για να θυμηθώ και εγώ να σας πω ταυτόχρονα τις νότες. Νότες κορυφής, φρουτώδες νότες, έτσι λέει γενικά, ροδάκινο, λίτσι, μανταρίνι, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, αρτεμίσια, γεράνι και νεράτζι. Αυτές είναι μόνο οι κορυφής οι νότες. Γι' αυτό με το που το ψεκάζεις, έχεις μία μυρωδιά από όλα αυτά, χωρίς να ξέρεις τι μυρίζεις. Μεσαίες νότες, ylang ylang φυσικά, σανταλόξυλο, μέντα,
μανόλια, τριαντάφυλλο και κρέμι της Κοιλάδας. Κενότες βάσεις, βανίλια, καρύδα, μόσχο και βρύ αδριός. Λοιπόν, το άνοιγμά του, όπως σας είπα, είναι όχι υπερβολικό με την κακή έννοια, αλλά τέλος πάντων είναι πληθωρικό, είναι πολύ πληθωρικό στις μυρωδιές. Αλλά μετά καταλήγει να γίνεται ένα κρεμώδες βανιλένιο με πολλά με κίτρινα λουλούδια έντονα, άρωμα που κάπου εκεί μέσα είναι και η καρύδα, αλλά στο πολύ στέγνωμά του, εγώ δηλαδή μιλάμε για 5-6 ώρες μετά, καταλαβαίνω τα βρύ αδριός, που είναι λίγο πιο γήινη η μυρωδιά, αλλά είναι έχει την αίσθηση της παραλίας αυτό το άρωμα. Ήλιος, παραλία, καρύδα, ιλάνγκ, ιλάνγκ. Είναι εκπληκτικό, η διάρκεια του είναι φοβερή και η προβολή του είναι επίσης πολύ καλή. Αλλά ενώ πολλοί θα σκεφτούν ότι είναι γυναικείο, γιατί τώρα μιλάμε λίγο για πιο τροπικά, άνετα μπορεί να φορεθεί από άντρες και πιστέψτε με, δοκιμάστε το αν με ακούτε, δοκιμάστε το και θα δείτε τις αντιδράσεις από τις γυναίκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξετρελαθεί η σύντροφό σας ή ο γυναικείος περίγυρος τριγύρω αν φοράτε αυτό το άρωμα. Είναι τόσο μεθυστικό, τόσο καλοκαιρινό και τροπικό, εκπληκτικό και χαίρομαι που ανακάλυψα και μου άρεσε κατά κύριο λόγο το Ylang Ylang και έτσι μπόρεσα να δοκιμάσω τέτοιου είδους αρώματα. Αυτό είναι το πρώτο μου. Και το δεύτερο είναι από Ylang Ylang Nosy Bee Paris Monte Carlo. Και τα δύο ακόμα τα βλέπετε, τα έχω σε μικρά, αλλά είναι θέμα χρόνου να τα πάρω, απλά ήθελα να σας τα προτείνω. Αυτό το άρωμα το έχω λατρέψει, θέλω να το φοράω και χειμώνα και καλοκαίρι, ενώ έχει πολύ τροπική, έχει τροπικό χαρακτήρα, γιατί το συγκεκριμένο έχει Ylang Ylang και στις νότες κορυφής και στις νότες στις μεσαίες και στη βάση. Δηλαδή, οπότε καταλαβαίνετε, είναι, το λέει και το όνομά του, δηλαδή Ylang Ylang είναι η κύρια νότα σε αυτό το άρωμα. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν παίρνεις μόνο αυτό, από αυτό το άρωμα. Έλα, ωραία. Σε καμία περίπτωση δεν παίρνεις μόνο αυτό. Αυτό το άρωμα ξετρελάθηκα κατά κύριο λόγο επειδή είναι πιο φυσικό η Ylang Ylang. Στο άλλο είπαμε, είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικο, πάλι ποιοτικό, πάλι πολύ καλά εκτελεσμένο, απλά είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικο. Αυτό εδώ είναι πιο κομψό, πιο αισθησιακό, πιο σαγηνευτικό. Για ειδικές περιστάσεις που όχι, το φοράς άνετα καθημερινά. Αλλά αυτή είναι η διαφορά τους, έτσι θα το έλεγα εγώ. Να σας πω τις νότες και τα υπόλοιπα μετά. Νότες κορυφής, Ylang Ylang, κάρδαμο, grapefruit και λεμόνι. Μεσαίες νότες, Ylang Ylang, πάλι, γιασεμί, άνθος πορτοκαλιού και τριαντάφυλλο δαμασκό. Και νότες βάσης, Ylang Ylang, βανίλια, λάβδανο, κέδρος, βετιβέρ και αγριολούλουδο της καμιάς. Αυτή την νότα πρώτη φορά την ακούω. Όμως, εδώ έχουμε, όπως σας είπα,
Ένα πολύ φυσικό, σαν να μυρίζεις το λουλούδι. Παντρεμένο με όλες τις υπόλοιπες νότες που σας είπα. Αυτό το άρωμα, κόλλησε τώρα γι' αυτό με βλέπετε και προσπαθώ. Αυτό το άρωμα, παιδιά, είναι έρωτας. Ξέρω ότι το φοράνε και πάρα πολλοί άντρες. Οπότε σας το τονίζω αυτό, γιατί μπορεί μερικοί άντρες να διστάζουν να φορέσουν τέτοια αρώματα. Αλλά πραγματικά δεν θα έπρεπε καθόλου, δεν είναι γυναικεία μυρωδιά. Είναι απλά ένα λουλούδι που είπαμε δίνει μια τροπική αίσθηση στα αρώματά μας. Και ποιος δεν θέλει τροπικό άρωμα το καλοκαίρι. Νομίζω ότι αν δεν φορέσεις κάτι φρέσκο και τρόδες, μετά θα πας κατά κύριο λόγο στα τροπικά αρώματα το καλοκαίρι. Αυτά τα δύο σενάρια παίζουν. Οπότε για μένα αυτά τα δύο αρώματα αξίζουν πάρα πολύ να τα δοκιμάσετε. Όποιο και να διαλέξετε από αυτά θα σας αρέσει, είμαι σίγουρη, γιατί είναι εκπληκτικές εταιρείες, είναι πολύ ποιοτικές και κατά κύριο λόγο οι μυρωδιές τους είναι φανταστικές, απίθανες. Γράψτε μου αν τα έχετε δοκιμάσει, γιατί θεωρώ ότι είναι αρκετά γνωστά στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν νύς αρώματα. Και αυτά ήθελα να σας πω, έτσι ένα γρήγορο βιντεάκι για τα αρώματα, αυτά τα δύο με λουλούδια, με κίτρινα λουλούδια που με έκανα να τα αγαπήσω και να τα ξεχωρίσω από τα υπόλοιπα. Περιμένω και τις δικές σας προτάσεις από κάτω. Αν ξέρετε κάποια άλλα αρώματα με τέτοιες νότες, πείτε μου να τα δοκιμάσω. Και αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Παρακαλώ πολύ για μια εγγραφή, ξέρετε, είναι δωρεάν. Πατήστε και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και φυσικά μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας που αγαπάνε τα αρώματα. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε. Γεια σας!